Γρηγορίου, Διευθύνων Σύμβουλο Άρτων Τεχνόλογη. Ακούμε πολλά για το White Dragon. Ο Περιφερειάρχης, μάλιστα, και άλλοι παράγοντες το έχουν ονομάσει ως τη λύση για την απολυμνητοποίηση. Μπορεί να είναι τόσο μεγάλη αυτή η επένδυση για το υδρογόνο στην Δυτική Μακεδονία? Ναι, βεβαίως. Άμα δείτε τα νούμερα του White Dragon, δηλαδή η πρόταση που έχει κατατεθεί, είναι πραγματικά πάρα πολύ σημαντική και αν εγκριθεί, θα είναι η λύση του προβλήματος, βεβαίως. Για χρονοδιαγράμματα μπορούμε να μιλάμε, γιατί αυτό είναι το ερώτημα στην περιοχή. Ναι, η πρόταση αυτή τη στιγμή έχει ένα χρονοδιάγραμμα 2022-2029, η πρώτη φάση, οπότε μιλάμε για άμεση υλοποίηση. Και όπως είπα, είναι ουσιαστικά θέμα έγκρισης, την οποία περιμένουμε να την πάρουμε του επόμενου μήνε. Μπορούμε να πούμε για πόσες θέσεις εργασίας μιλάμε, ενδεχομένως, να δημιουργήσει αυτή τη στιγμή? Στο όλο του ΑΝΘΕΣ μιλάμε για πάρα πολλές, μιλάμε για 1.400 θέσεις εργασίας. Τουλάχιστον το δικό μας κομμάτι. Το project της ΑΡΤΕ ποιο είναι στη Δυτική Μακεδονία? Το project, αν σκεφτείς ότι ο Δράκος είναι η πρόταση ομπρέλα, κάτω από αυτή υπάρχει το Green Hippo, η οποία είναι η δική μας πρόταση, δηλαδή είναι η κατασκευαστική πρόταση. Όπως καταλάβετε, αν το ξέρετε, ο Δράκος τι κάνει? Ο Δράκος ουσιαστικά παίρνει ηλεκτρόνια, τα οποία γίνονται, δηλαδή ρεύμα, τα οποία γίνονται από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και τα μετατρέπει σε υδρογόνο με μια συσκευή ηλεκτρόλυσης, που και αυτή και εμείς θα τη φέρουμε. Μετά έχεις επιλογές με αυτό το υδρογόνο, ή το χρησιμοποιείς κατευθείαν ως έχει, ή το αποθηκεύεις μέσω από αγωγούς ή στους αγωγούς αυτή τη στιγμή που χρησιμοποιούν φυσικό αέριο ή τους καινούριους αγωγούς που φτιάχνουν οι μεγάλες εταιρείες αγωγών, ή τα φέρει στα δικά μας τα fuel cell, φυσελίδες καυσίμο, οι οποίες είναι στην πραγματικότητα ηλεκτροχημικές διατάξεις οι οποίες παράγουν ενέργεια και θερμότητα από καθαρή ενέργεια και θερμότητα από τη διάσπαση των υδρογόνων μετά. Οπότε έτσι ουσιαστικά κλείνει ο κύκλος. Δηλαδή εμείς φέρουμε το κατασκευαστικό κομμάτι, τις μηχανές αν θες, τις συσκευές, οι οποίες θα κάνουν αυτό το πράγμα πραγματικότητα. Έχουμε την τιμή και τη χαρά να φιλοξενούμε σήμερα στην περιφέρειά μας και στην πόλη της Κοζάνης τον Διευθύνοντα Σύμβουλο μιας πολύ καινοτόμου επιχειρήσεως ελληνικής που διαπρέπει στην Αμερική και στην Ευρώπη, τη ΣΑΝΒΕΤ, με την οποία έχουμε ξεκινήσει μια συνεργασία με αφορμή και την πρόταση για το Λευκό Δράκο που έχουμε καταθέσει ήδη στις Βρυξέλλες. Η παρουσία του κυρίου Γρηγορίου εδώ στη Δυτική Μακεδονία έχει τον σκοπό να δώσουμε περισσότερες πληροφορίες και για την συγκεκριμένη προσπάθεια που γίνεται, αλλά και να δοθούν και περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτήν την τεχνολογία και πώς αυτή εφαρμόζεται ανά τον κόσμο, ώστε να γίνει κατανοητό τόσο από τον επιστημονικό, αλλά πολύ δε περισσότερο από τον απλό κόσμο, ότι είναι μια τεχνολογία εχμής που ήδη βρίσκεται σε εφαρμογή. Δεν είναι κάτι φανταστικό, δεν είναι κάτι θεωρητικό, δεν είναι κάτι που θα έρθει μετά από 30 χρόνια, όπως εσφαλμένα ορισμένοι επικαλούνται. Αυτό μέχρι σήμερα, μέχρι στιγμής από τις συναντήσεις που έχουν γίνει και το πρωί με τους εκπροσώπους των επιστημονικών επιμελητηρίων και το μεσημέρι στο Πανεπιστήμιο, αλλά και τώρα εδώ στο Τεχνικό Επιμελητήριο Δυτικής Μακεδονίας, έχει καταδειχθεί ότι είναι μια μεγάλη ευκαιρία για τη Δυτική Μακεδονία τώρα, αυτή τη χρονιά που διανύουμε και την επόμενη, να μπορέσουμε να επενδύσουμε και σε υποδομές αλλά και σε γνώση και σε κατάρτιση, ώστε να εκμεταλλευτούμε το προβάδισμα που έχουμε με την υποβολή της προτάσεως εδώ και 2 χρόνια στις Βρυξέλλες του Λευκού Δράκου και να δώσουμε περιεχόμενο σε αυτό το εγχείρημα, προσανατολίζοντας το επιστημονικό δυναμικό της περιοχής και δι' των εργαζομένων της ΔΕΗ κατά τη φάση της μετάβασης στις πράσινες ενεργειακές τεχνολογίες και ιδιαίτερα στη τεχνολογία του υδρογόνου, ώστε να αποτελέσει ένα πόλο έλξης για επενδύσεις μεγάλης κλίμακας εδώ στη Δυτική Μακεδονία, εκμεταλλευόμενοι και τα κίνητρα που δίνει η κυβέρνηση, να γίνουν τέτοιες επενδύσεις και να δημιουργήσουμε πλήρως την αλυσίδα αξιών του πράσινου υδρογόνου στη Δυτική Μακεδονία, όπως θα γίνει σε 2-3 το πολύ σημεία της Ευρώπης. Ο Λευκός Δράκος είναι ο οδηγός μας σε αυτή την προσπάθεια, είναι ένα εμβληματικό έργο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και σε λίγες μέρες θα ξεκινήσει η διαδικασία αξιολόγησης μαζί με 3 άλλα εμβληματικά έργα για όλη την Ευρώπη. Και είναι ευτυχές το γεγονός ότι πλέον η χώρα μας, διαμέσου της Δυτικής Μακεδονίας αλλά και η περιφέρειά μας, είναι συνοδοιπόροι με προηγμένες τεχνολογικά χώρες, όπως δεν συνέβαινε άλλοτε στο παρελθόν, καθώς συνήθως ακολουθούσαμε τις εξελίξεις της τεχνολογίας με μια διαφορά φάσης μερικών δεκαετιών. Τώρα είμαστε στον ίδιο χρόνο
και στον ίδιο και στο ίδιο επίπεδο της τεχνολογίας με χώρες προηγμένες και διεκδικούμε να αναπτυχθεί αυτή η καινούρια τεχνολογία που θα επηρεάσει καθοριστικά και την οικονομία στην χώρα μας και σε όλη την Ευρώπη τα προσεχή χρόνια. Επιδιώκουμε και πιστεύουμε ακράδαντο ότι μέσα από αυτές τις δραστηριότητες θα δημιουργηθούν πολλές νέες χιλιάδες θέσεις εργασίας, μεγάλης εξειδίκευσης και τεχνολογικής υπεροχής που θα διασφαλίσουν για τα πολλά επόμενα χρόνια, τουλάχιστον για μια εικοσαετία, ότι η Δυτική Μακεδονία θα παραμένει το ενεργειακό κέντρο της χώρας με καλά αμοιβόμενες θέσεις εργασίας και με ένα εισόδημα που συνολικά θα υπερκαλύπτει αυτό το εισόδημα που θα χαθεί. Θεωρώ ότι είναι η ώρα του πράσινου υδρογόνου για την Ελλάδα με μπροστά τη Δυτική Μακεδονία. Η Ευρώπη το θέλει, η Ευρώπη παρακολουθεί τις εξελίξεις στην περιφέρειά μας και πιστεύω ότι η τεχνολογία αυτή είναι η λύση του προβλήματος της μετάβασης και όχι μέρος της λύσης της απολιγνητοποίησης. Νίκος Δάβος, διαχειριστής του κλάστερ βιοοικονομίας και περιβάλλοντος Δυτικής Μακεδονίας, μέλος της ομάδας συντονισμού του Λευκού Δράκου, του White Dragon, ενός από τα 5 εμβληματικά IPCI έργα της χώρας. Είμαστε στην ευχάριστη θέση να έχουμε σήμερα στη Δυτική Μακεδονία, στην Κοζάνη, τον Διευθύνων Σύμβουλο της Advent Technologies, τον κύριο Βασίλη Γρηγορίου, ο οποίος είναι μέλος ως Advent στο White Dragon, αλλά έχει και το ξεχωριστό το δικό του έργο, τον Green Hippo, που αφορά τις μονάδες κατασκευής ηλεκτρολιτών και μονάδων ηλεκτρόλυσης και κυψελών καυσίμων στη Δυτική Μακεδονία. Συνολικά, 3 από τα 5 έργα έχουμε την ευτυχή κατάληξη να είναι στη Δυτική Μακεδονία από τα έργα των IPCI της χώρας και η διαδικασία να προχωράει αρκετά γρήγορα. Βρισκόμαστε ήδη στη φάση της αξιολόγησης, έχουμε πάρει την προκοινοποίηση και τώρα είμαστε στην τελική φάση της αξιολόγησης για να πάρουμε την κυριοποίηση και με βάση τα χρονοδιαγράμματα που μας έχει δώσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η Digi Competition, αναμένεται η όλη διαδικασία να έχει ολοκληρωθεί μέχρι τέλος του έτους. Από εκεί και πέρα περιμένουμε το επόμενο διάστημα να υπάρξει η σχετική αξιολόγηση και η σχετική διαπραγμάτευση με την Digi Competition όσον αφορά το χρηματοδοτικό πλαίσιο και την ανάλυση του λεγόμενου χρηματοδοτικού κενού. Μετά το πρώτο τρίμηνο του 2022 αναμένεται να βρεθούν οι χρηματοδοτήσεις και να κλειδώσει η όλη χρηματοδότηση του πρώτου κύματος των IPCI που είναι στις τεχνολογίες υδρογόνου και ευελπιστούμε ότι από το 2022, από αρχές του 2022 ουσιαστικά, θα ξεκινήσει και το White Dragon να υλοποιείται. Το έργο θα μπορεί να γίνει πάρα πολύ γρήγορα. Υπολογίζεται ήδη ότι οι πρώτες εγκαταστάσεις θα ξεκινήσουν το 2022 και θα έχουν ολοκληρωθεί το 2023. Επομένως, πολύ άμεσα οι πρώτες μονάδες παραγωγής υδρογόνου θα έχουν μπει σε λειτουργία. Θα υπάρχει η πρώτη παραγωγή υδρογόνου και ηλεκτρικής ενέργειας και θερμότητας από υδρογόνο στη Δυτική Μακεδονία. Επομένως, αναμένεται πολύ γρήγορα να δημιουργηθούν οι απαραίτητες εξελίξεις για να φτιάξουμε εδώ ολόκληρη την εφοδιαστική αλυσίδα υδρογόνου για να μετεξελίξουμε την περιοχή σε μια κοιλάδα καθαρών τεχνολογιών και πράσινων υδρογόνων, το οποίο είναι πολύ σημαντικό για την πορεία της μεταλλυνικής εποχής.